Καλούμε τώρα στο βήμα το Γιάννη Τασιούλα, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και του Εργατικού Συνδικαλιστικού Τμήματό τη, για την παρέμβασή του με θέμα Το αντεργατικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγό για την ανατροπή εργατικών δικαιωμάτων και για την ένταση τη καπιταλιστική εκμετάλλευση. Φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, 30 χρόνια από τη συνθήκη του Μάστριχ, η εργατική τάξη σε όλη την Ευρώπη είδε τα και εργασιακά και κοινωνικά της δικαιώματα να σαρώνονται. Η στρατηγική που αποτυπώθηκε στη συνθήκη και είχε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομήλων, εξειδικεύτηκε στην περιβόητη Λευκή Βίβλο ένα χρόνο αργότερα, όπου εκεί τέθηκαν τα θεμέλια για την αντεργατική επίθεση που ακολούθησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη σήμερα, με βασικούς άξονες την κατάργηση του οχτάωρου και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και την άνοδο των ορίων ηλικία συνταξιοδότησης, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη μείωση των μισθών, απεριόριστες απολύσεις και χωρίς αποζημιώσεις, τη συρρήκνωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, το χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος και την προώθηση του κοινωνικού εταιρισμού ως δεύτερου πυλώνα κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα μέτρα που παίρνονται σε όλη την Ευρώπη όπως και στην Ελλάδα, ειδικά με τα τρία μνημόνια και τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους, είναι τα μέτρα που παίρνονται αυτή την περίοδο ως προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για την εφαρμογή τους πρωτοστάτησαν και οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, όπως με τις μεταρρυθμίσεις Ρέντερ, οι νόμοι Χάρτς 1 και 2 στη Γερμανία, Ζοσπέν στη Γαλλία, Τόνι Μπλερ στην Αγγλία, Πρόντι και Νταλέμα στην Ιταλία, Σιμίτη και Τσίπρα στην Ελλάδα. Έδωσαν όθηση στην εκμετάλλευση των εργαζομένων, ενώ στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης του 2008 και του 2020, έδωσαν τη δυνατότητα στις αστικές κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα αν ήταν φιλελεύθερες ή σοσιαλδημοκρατικές, να προχωρήσουν σε μια τεράστια μείωση του εργατικού κόστους, σε μια πολύ μεγάλη υποτίμηση των εργατικών μισθών. Η επικράτηση της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις και η συρρήκνωση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στρώνουν το έδαφος για να προχωρήσουν οι εφιαλτικοί στόχοι του κεφαλαίου για τη νέα ψηφιακή μετάβαση και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η γενίκευση νέων μορφών εργασίας όπως η τηλεεργασία και η χρήση των νέων μεθόδων όπως η ρομποτική και η ψηφιακή τεχνολογία στην οργάνωση της παραγωγής, σε συνθήκες όπου απογειώνεται η εντατικοποίηση και η παραγωγικότητα της εργασίας, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυθαιρεσίας των επιχειρήσεων προς τους εργαζόμενους η 24 όλη διαθεσιμότητα, οι σύγχρονη μέθοδοι στοχοθεσίας και ελέγχου της ατομικής παραγωγικότητας με προσανατολισμό στην εντατικοποίηση από τη μια και στις χαμηλές αμοιβέ από την άλλη, ακόμα και οι σύγχρονες μορφές παρακολούθησης και αξιολόγησης όλης της εργασιακής, ψυχολογικής και κοινωνικής συμπεριφοράς των εργαζομένων επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη ψηφιακή μετάβαση οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση του εργαζόμενους και σε ένταση του κρατικού και εργοδοτικού αυταρχισμού. Αποκαλύπτεται η τεράστια αντίθεση μεταξύ κεφαλαίου εργασίας. Ενώ η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα ευημερία, μείωση των ωρών εργασίας και αύξηση του ελεύθερου κοινωνικού χρόνου, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Πρόσφατα παραδείγματα ο νόμος Χατζηδάκη και ο αντίστοιχος αντιδραστικός νόμος του Βελγίου, ο οποίος πανηγυρίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΛ. Ένας νόμος που προβλέπει την κατάργηση του οχτάωρου, την καθιέρωση του δεκάωρου σε τετραέμερη βάση και την επιβολή της απλήρωτης υπερορίας. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στήριξη σε όλη αυτή την αντεργατική πορεία έχει βάλει ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός με ηγέτη τη Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, η οποία αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξ αρχής υπερασπίστηκε το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Σήμερα δουλεύει για τη διαμόρφωση ενός νέου κοινωνικού συμβολέου που θα οδηγήσει τους εργαζόμενους της Ευρώπης σε νέες θυσίες. Την ίδια πορεία έχει και η ΓΕΣΕ, που είναι μέλος της Συνομοσπονδίας και η οποία έχει βάλει πλάτη να περάσουν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα εδώ και τρεις δεκαετίες. Για πολλά χρόνια ακούγαμε συνέχεια το στόχο για τον εξευρωπαϊσμό των συνδικάτων. Οι παρατάξεις της Πάσκε, Δάκε, του ΣΥΡΙΖΑ μας καλούσαν να αφήσουμε το συνδικαλισμό της τραγιάκα ότι οι απεργίες έχουν φάει τα ψωμιά τους μας καλούσαν να πάρουμε μέρος στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για να πετύχουμε, όπως λέγανε, σύγκληση μισθών και δικαιωμάτων. Σήμερα όμως, που οι μισθοί καταραίουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη είναι που προωθούν την καταστολή και τον αυταρισκισμό μέσα στα συνδικάτα, δηλαδή την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος της εξαπάτησης για την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων. Το ΚΚΕ είχε μελετήσει αυτές τις αντιδραστικές εξελίξεις ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Είχε προειδοποιήσει την εργατική τάξη της Ελλάδας για τις συνέπειές του. Αξιοποίησε και αυτή την ανάλυση για να τεκμηριώσει τον αντιδραστικό και αντεργατικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής ένωση Ταυτόχρονα έδωσε όλες του τις δυνάμεις για την ισχυροποίηση της πάλι ενάντια στο κεφάλαιο, το αστικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καρπός της πολιτικής του ΚΚΕ ήταν η απόφαση για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και η συγκρότηση του ΠΑΜΕ το 1999, τη συσπήρωση ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, συνδικάτων και συνδικαλιστών σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση που η δράση τους έβαλε τη σφραγίδα στην πορεία του κινήματος στη χώρα μας. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, που θα βάλει ακόμα πιο αποφασιστικά στο επίκεντρο τον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, προβάλλοντας τις τεράστιες δυνατότητες που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της ανθρώπινης εργασίας, από την ανάπτυξη των μέσων παραγωγής και της επιστήμης για σταθερή δουλειά με δικαιώματα και με μείωση του εργάσιμου χρόνου, για συλλογικά δικαιώματα και νέε κατακτήσει στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στι συνθήκε υγεία και ασφάλεια στου χώρου δουλειά, για σύγχρονε διεκδικήσει όλους όλου του τομεί τη ζωή των εργαζομένων, στην υγεία, στην πρόνοια, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, στον ελεύθερο χρόνο, στην κατοικία, στι διακοπέ, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην υπεράσπιση των συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων για να δυναμώσει ο δρόμος της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Ευχαριστώ.